έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα σε ηλικία 84 ετών. Ο Βασίλης Καράς, κυρίες και κύριοι, σε συνέντευξή του παλαιότερα είχε μιλήσει για την συγκινητική ιστορία της μητέρας του που ζούσε καθυλωμένη σε καροτσάκι τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι η μητέρα του ήταν δυνατή, αντέχει, το μυαλό της είναι στη θέση του. Η κηδεία, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα στο Κοκκινοχώρι, στην Καβάλα. Ο θάνατός της, όπως παρακολουθείτε στα αποκλειστικά πλάνα που κατέγραψε η κάμερα, το αποκαλυπτικά, αλλά και ο συνάδελφος Βασίλης Παναγιωτίδης, έχει βυθίσει σε πένθος τον τραγουδιστή αλλά και ολόκληρη την οικογένειά του. Σε κλίμα οδύνης, κυρίες και κύριοι, αλλά και με συγγενείς, φίλους και την τοπική κοινωνία όπου έμενε όλα τα χρόνια της ζωής της η πολύ αγαπημένη μητέρα του Βασίλη Καρά, έγινε η τελετή. Μάλιστα, το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Βασίλης Καράς με τον Νότι Σφακιανάκη έβγαλε την ανακοίνωση ότι όλη η επιχείρηση, ο Νότις Σφακιανάκης και οι συντελεστές του σχήματος είναι δίπλα στον φίλο και συνεργάτη μας Βασίλη Καρά που εχθές έχασε την αγαπημένη του μητέρα. Τα θερμά του συλληπιτήρια στην ηρωίδα τους, όπως την αποκαλούσε ο Βασίλης. Και καλό παράδεισο να έχει. Το νυχτερινό κέντρο, κυρίες και κύριοι, που εμφανίζεται ο Βασίλης Καράς, παρέμεινε κλειστό εχθές και θα παραμείνει και σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, θα επανέλθει την ερχόμενη Παρασκευή 13 Ιανουαρίου. Πάμε να συνδεθούμε, παρακαλώ, με το Κοκκινοχώρι στην Καβάλα, όπου εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Παναγιωτίδης, ο οποίος έκανε και αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ για την οικογένεια αλλά και τον ίδιο τον Βασίλη Καρά. Βασίλη, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Βρισκόμαστε στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, εδώ που στις 12 η ώρα πραγματοποιήθηκε η κηδεία της 83χρονης μητέρας του γνωστού λαϊκού τραγουδιστή Βασίλη Καρά. Πραγματικά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ. Η είδηση του θανάτου της μητέρας του γνωστού τραγουδιστή συγκλώνησε τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την ίδια την οικογένεια του Βασίλη Καρά. Ο ίδιος εδώ που βρέθηκε για την κηδεία, η εικόνα του ήταν ιδιαίτερα, έδειχνε ότι είναι ιδιαίτερα καταπονημένος, τον πείραξε, τον ενόχλησε, τον συγκλώνησε ο θάνατος της μητέρας του. Γνωστοί, συγγενείς, φίλοι ήρθαν εδώ για να τον συλληπιθούν, για να τον συμπαρασταθούν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει από χθες, όπου έγινε γνωστός ο θάνατος της μητέρας του. Ο ίδιος τους υποδέχτηκε και τους δέχτηκε τα συλληπιτήρια, τον αγκάλιασαν, τον χαιρέτησαν. Θέλησε να πάει με τα πόδια από εδώ που βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νέστορας, να πάει με τα πόδια λίγα μέτρα πιο πάνω, εκεί όπου τη συνόδευσε στην τελευταία κατοικία. Τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα εδώ στην περιοχή, αφού η μητέρα του Βασίλη Καρά, η Άννα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή. Ο κόσμος την συμπαθούσε, την αγαπούσε, δεν είχε προκαλέσει προβλήματα ποτέ. Γενικότερα είναι μια οικογένεια, όπως και ο ίδιος ο Βασίλης Καράς, όπως και όλη η οικογένειά του, που τόσο πολύ βοηθούν και εδώ την τοπική κοινωνία, αλλά και γενικότερα τους κατοίκους της περιοχής και στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα.